Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο, προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτημάτων και κλικισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοπία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοπία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75, τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να μην ψηφίσουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές οι 18άριδες όσοι γεννήθηκαν δηλαδή το 1997. Μάλιστα σε κάποια σχολεία και της ΑΧΑΙΑ ξεκίνησαν καταλήψεις. Εκτός εκλογικής διαδικασίας, οι νέοι που είναι σήμερα 18 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το 1997. Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών, είναι αδύνατο να ψηφίσουν από τη στιγμή που ο νόμος ορίζει ότι κάθε δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα κάθε έτος από την 1η έως το τέλος Φεβρουαρίου τις ονομαστικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου και οι οποίοι αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην. Θέμα που έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση με εκατέρωθεν καταγγελίες. Μπορεί να ψηφίσουν, το θεωρώ λάθος. Πρέπει να ψηφίσουν, λέτε τα παιδιά. Ναι, ναι. Όσοι είναι 18 δεν ψηφίζουν στις εκλογές. Το θεωρείτε σωστό, λάθος? Πολύ σωστό είναι. Να μην ψηφίσουν. Να μην ψηφίσουν, αγάπη μου. Έχουν πήρα από τη ζωή αυτή να μας βγάλουν κυβέρνηση. Ας πάνε να δουλέψουν πρώτα, να βγάλουμε ροκάμωτο και μετά το συζητάμε. Όσοι είναι 18, κυρία μου, δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές. Το θεωρείτε σωστό ή λάθος? Σωστό. Να ψηφίσουν. Πρέπει να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν γιατί πάμε, καταστράφηκε ο κόσμος με δάφτους που έχουμε πάνω. Άρα λέτε όσοι είναι 18 και έχουν ενηλικιωθεί να ψηφίσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Το βλέπετε λάθος όλο αυτό που έχει αποφασιστεί? Λάθος είναι, ναι. Μάλιστα υπήρξε και η παρέμβαση του συνήγορου του πολίτη, όπου αναφέρεται ότι υπάρχουν διαδικασίες για να ψηφίσουν οι 18χρονοι. Το νομοθετικό σύστημα, όπως αναφέρεται, προβλέπει διαδικασίες για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των νέων εκλογών στις προσεχείς εκλογές. Το πρόβλημα αφορά περίπου 100.000 νέους, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Ο συνήγορος του πολίτη, ως ανεξάρτητη αρχή, υπογραμμίζει ότι για την επίλυση του ζητήματος προβλέπονται οι νόμιμες διαδικασίες, αρκεί να κινητοποιηθούν άμεσα οι μηχανισμοί. Διευκρινίζεται δε ότι το πρόβλημα δημιουργείται γιατί ο νόμος προβλέπει μεν την ψήφο των εκλογέων στην ηλικία των 18 ετών, η ενημέρωση όμως των εκλογικών καταλόγων γίνεται τον μήνα Φεβρουάριο. Παράλληλα, σκηνικό καταλήψεων αρχίζει να διαμορφώνεται και σε ηλικία της Πάτρας με αφορμή τον αποκλεισμό χιλιάδων 18άριδων από την εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου. Την αρχή έκανε το Λύκειο Δεμενίκων. Καταστροφή στην παραγωγή των πορεοκηπευτικών έφερε ο παγετός των τελευταίων ημερών. Σε απόγνωση, οι αγρότες ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας για να δοθούν οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Σε απόγνωση, η παραγωγή στην ΑΧΑΙΑ. 100% η καταστροφή των πορεοκηπευτικών προϊόντων στη δυτική ΑΧΑΙΑ, όπου η θερμοκρασία τα τελευταία 24 ώρα έπεσε ακόμη και στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας όχι μόνο τις υπαίθριες καλλιέργειες, αλλά και τις προστατευμένες σε θερμοκήπια. Ζημιές υπέστησαν και τα ελαιόδεντρα. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες είναι 100%. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες. Ό,τι έχει σχέση με πορεοκηπευτικά. Για ελιές, για καρπό ελιάς είναι πάνω από 50%. Το κακό που είχαμε στις τελευταίες 10 μέρες, ότι είχαν και ισχυρό βοριά, αν θυμόσαστε, πριν 10 μέρες. Έχουμε ξεριζωθεί πολλά δέντρα και έχουν σπάσει πάρα πολλές χλάρες ελιές. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο. Και πλέον έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες μέσα θερμοκήπια, όπως είναι η πατάτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η πατάτα έχει καταστραφεί κατά 80% περίπου. Την ίδια ώρα που ο ΕΛΓΑ αρνείται να τους αποζημιώσει γιατί ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν την αποκομιδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Με τις πατάτες, τις υπαίθριες,
δημιουργείται ένα θέμα που λέει ότι η ΕΛΓΑ καλύπτω μέχρι 31 δεκάτου. Ο Πάγος έπεσε 5 πρώτου. Δηλαδή δημιουργείται ένα θέμα χωρίς λόγο. Και το κακό σε όλη την ιστορία είναι ότι μας έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, πληρώνουμε υψηλά κόμιστρα και μας δεν τώρα δεν μας καλύπτουν. Και μας αναγκάζουμε να γινόμαστε γυρολόγοι στον κάθε υποψήφιο να μας βοηθήσει. Είναι ανεπίτρεπτο όταν η χώρα το χειμώνα εισάγει το 80% της πατάτας, το 20% καλλιεργείται και αυτοί που καλλιεργήσαν αυτούς δεν θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν, να κουβεντιάζουμε αν πρέπει να τους δώσουμε αυτό που τους ανήκει. Όπως τονίζεται, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί η χρυσή τομή με τον ΕΛΓΑ και να υπάρξουν οι έκτακτες αποζημιώσεις. Επιβάλλεται, δεν πρέπει να το κουβεντιάζουμε και ούτε πρέπει να γίνεται για λόγους ψήφου ότι εγώ τάδε υποψήφιος έχω καλύτερη πρόταση στην υπουργή και να σας εξυπηρετήσω. Μια κοινωνία η οποία θεωρείται ότι είναι αναπτυσμένη, η δημόσια διοίκηση δίνει τις λύσεις από μόνη της. Όχι ο κάθε ένας να το παίζει ότι είναι ο άρχοντας και ο αρχηγός του κάμπου. Γιατί δυστυχώς στο τέλος φτάνουμε να έχουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα και τα ίδια θέματα. Κινήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές. Έχουμε πάει και στον ΕΛΓΑ που είναι ο κατακύριο υπεύθυνος, έχουμε πάει στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ που μία μας τα λέει έτσι, μία μας τα λέει αλλιώς, δεν καταλαβαίνουμε πώς κινείται. Έχει γίνει και από τον Περιφερειάρχη και έχουν σταλεί χαρτιά από τον ΕΛΓΑ και από το Υπουργείο Γεωργίας και έχει κανονίσει και συνάντηση με τον ΕΛΓΑ να δούμε τι λύση θα βρεθεί. Πότε είναι η συνάντηση με τον ΕΛΓΑ? Μπορεί να είναι και σύντομα, δηλαδή αυτή κίνηση έχει γίνει από χτες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σήμερα και αύριο, δεν έχω ενημέρωση. Με μπουζούκι και ούτι είπαν το τελευταίο αντίο στον μεγάλο Ρεμπέτη, Μπάμπι Γκολέ, οι φίλοι και οι συνεργάτες του. Ο πατρινός τραγουδιστής και τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια. Στην εκκλησία της Παναγίας Αλεξιώτησης ήταν όλοι εκεί, όλοι όσοι τον αγάπησαν και τον γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια του. Με ήχους από μπουζούκι και ούτι αποχαιρέτησαν τον άρχοντα του ρεμπέτικου Μπάμπι Γκολέ, συγγενείς, φίλοι και όσοι τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του. Μπάμπις Γκολές έφυγε στα 68 του χρόνια, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Καλό σου ταξίδι και μην ξεχάσεις ότι οι κουβέντες και τα τραγούδια που θα αναστέλλετε μαζί με τους μουσικούς του πατέρες, τον Σταύρο τον Τζουανάκο, τον Γιώργο τον Κάβουρα, τον Μάρκο, τον Γατζηχρίστο και όλους τους άλλους που θα σε υποδεχτούμε, έχουμε τον τρόπο να τα κρυφακούμε με τα αυτιά της ψυχής μας. Είναι μεγάλη απώλεια για την Πάτρα ο χαμός του Μπάμπι Γκολέ για ένα βασικό λόγο, γιατί δεν βάδισε μόνο ένα μουσικό δρόμο. Είχε ιδεολογία, είχε καθαρότητα, ευθύνη και ντομπροσύνη. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά που λείπουν. Εμείς είχαμε τη τιμή και τη χαρά να συνεργαστούμε μαζί του σε μια μεγάλη συναυλία στην Πλάζα με πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να τον τιμόμαστε, να τον τιμήσουμε και να τον θυμόμαστε για αυτά του τα χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που δυστυχώς η ντομπροσύνη και η καθαρότητα λείπουν σήμερα και πολύ φοβάμαι ότι θα λείπουν και στις μέρες που έρχονται. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι για να πούμε το τελευταίο αντίο σε έναν γνήσιο άνθρωπο, σε έναν από τους λίγους εναπομείναντες ρεμπέτες. Πρέπει να πω ότι ο Μπάμπης ήταν αυτό που έβλεπες ήταν. Ό,τι είχε μέσα του το έλεγε και έξω. Με μία κουβέντα ήταν αυθεντικός, original, γνήσιος. Χάσαμε έναν αγαπητό και πολύ καλό φίλο. Ο Μπάμπης μας έφυγε, συγχωρεμένος να είναι. Έχουμε περάσει αξέχαστη στιγμή μαζί του. Είμαι συγκινημένος, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο κάποια σημαντική στιγμή που θα... Έχω, καταρχήν ήταν όχι μόνο φίλος μου, ήταν οικογενειακός φίλος. Στιγμές ατέλειωτες. Τι να σας περιγράψω, είναι μια γνωριμία περισσότερα από 30 χρόνια.
γλέντια στο σπίτι, στο μαγαζί, σε ταβέρνες, πριβέ, πολλές και ωραίες στιγμές. Είχα μια συνεχή επικοινωνία τηλεφωνική μαζί του, αλλά τώρα που ήταν σε καταστολή, αντί να τον μιλήσει. Ήταν ο άνθρωπος που συνέχισε το ρεμπέτικο και έκανε την Πάτρα περήφανη και τους φίλους του. Ήταν ένα μεγάλο παιδί και πάνω σε αυτό που έκανε ήταν εργάτης. Αυτό τα λέει όλα, πιστεύω. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ήμουνα προσωπικός του φίλος και κάθε καλοκαίρι που ερχόταν, κάθε βράδυ που είχα αυτοκίνητο, όταν έπαιρνα και πηγαίναμε σε διάφορα ταβερνάκια και τα πίναμε. Σήμερα το ελληνικό τραγούδι έχει, και ειδικά το ρεμπέτικο, έχει χάσει έναν από τους τελευταίους μεγάλους εκφραστές και εκτελεστές του. Έναν άνθρωπο που ζούσε αυτό που έπαιζε και από αυτό που τραγουδούσε. Έφυγε ένας μεγάλος εκφραστής και μεγάλος δάσκαλος του ρεμπέτικου. Να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε. Είμαστε φίλοι με τον Μπάμπη και ήρθαμε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε και στους δικούς του και εντάξει, ήθελα να το φέρουμε εδώ. Είναι, δεν μπορώ να πω και πολλά τώρα γιατί είμαι, αλλά ο Μπάμπης είναι κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης που γεννήσει η χώρα. Δεν μπορούσε να έρθει πολύ κόσμο γιατί είναι μακριά. Αν ήταν στην Αθήνα θα γινόταν χαμός. Μπάσε τόση, τον αγαπάμε και ήρθαμε εδώ πέρα για να του πούμε το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του μεγάλου Ρεμπέτη έγινε στην Αγία Αλεξιώτισσα. Έξω από τον ναό μια ορχήστρα τον περίμενε να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία με το τραγούδι «Το Μαγκαλάκι» που ο ίδιος είχε ζητήσει. Πλήθος κόσμου παρέμεινε για αρκετή ώρα μετά την ταφή και σιγοτραγουδούσαν. Αποχαιρέτησαν τον Μπάμπη Γκολέ με ένα χειροκρότημα και με ό,τι αγάπησε πιο πολύ, τη μουσική. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ, ένα μίνι αφιέρωμα στον Μπάμπη Γκολέ, ο οποίος ήταν ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της αναβίωσης του ρεμπέτικου τραγουδιού που αποτέλεσε συνδετικό κρίκο μεταξύ του παλαιού κλασικού ρεμπέτικου και του μεταγενέστερου λαϊκού τραγουδίου. Ο Μπάμπης Γκολέ, ηλικία 68 ετών, έφυγε από τη ζωή. Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της αναβίωσης του ρεμπέτικου, που αποτέλεσε συνδετικό κρίκο μεταξύ του παλιού κλασικού ρεμπέτικου και του μεταγενέστερου λαϊκού τραγουδιού. Ένα παιδί μονάχο, παιδί αγόρι, ξεμιάλισε της μάγισσας την κόρη κι αφού τη γλέντισε, αγκάλιασε μια άλλη. Μάνα της κατάρα του δώσε μεγάλη. Ο Μπάμπης Γκολές άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής μετά από μάχη 2 ετών που έδωσε με τον καρκίνο. Γεννήθηκε το 1947 στην συνοικία Μπάχανα στην Πάτρα. Ήταν αυτοδίδακτος μουσικός και ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και ούτι από την ηλικία των 8 ετών, ενώ από την ηλικία των 12 ετών μπουζούκι. Είχε βαθιά γνώση του ρεπερτορίου των δίσκων των 78 στροφών και επανέφερε πολλά ξεχασμένα τραγούδια από ένα ευρύτερο φάσμα που περιείχε εκτός από τα διάφορα είδη του ρεμπέτικου, την καντάδα και το δημοτικό τραγούδι, τα οποία είχαν ηχογραφηθεί σε λιγοστούς τέτοιους δίσκους και είχαν χαθεί με το πέρασμα των χρόνων. Το 1964 έκανε την πρώτη επαγγελματική του εμφάνιση σε καφενείο, στην συνοικία του Ταραμπούρα στην Πάτρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνυπήρξε με το συγκρότημα «Τα παιδιά από την Πάτρα» στα πρώτα βήματά του, στον χώρο της μουσικής, στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα. Το 1982 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά του με την ονομασία «Τσάρκα στα παλιά». Τις αγάπης μας, τις ταυτές, πρέπει να προσπαθώ.
ακόμα γαλάκι. Όπως μου τα αναμένες τα πέρα πάει. Γύρισε κι άναψε το μαγαλάκι. Όπως μου τα αναμένες τα πέρα πάει. Η δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι και η μοναδική του εκφραστική απόδοση πλούτησαν τη μουσική του πορεία με 25 συνολικά δίσκους. Είχε ηχογραφήσει συνολικά περίπου 300 παλαιά και νέα τραγούδια. Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι και θέμα και κλίμα. Έρχονται περίπου 50.000 νέα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για καθαριστικά που προέκυψαν από τις τροποποιήσεις του Ε9 του 2014. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες που είχαν απαλλαγή θα κληθούν τώρα να πληρώσουν. Στην έκδοση περίπου 50.000 νέων καθαριστικών του ΕΝΦΙΑ πρόκειται να προχωρήσει σύντομα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για καθαριστικά που προέκυψαν από τις τροποποιήσεις του Ε9 του 2014 που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι και αφορούν κυρίως φορολογούμενους οι οποίοι τελικά δικαιούνται ή έχασαν μετά τις διορθώσεις, τις εκπτώσεις ή την πλήρη απαλλαγή που τους δόθηκε από τον ΕΝΦΙΑ. Όλα αυτά έγιναν για άλλη μια φορά με προχειρότητα. Εκτυπώθηκαν τα αρχικά καθαριστικά με λάθη. Στη συνέχεια κλήθηκε ο κόσμος να διορθώσει και άντε πάλι σήμερα να λάβει τα καινούργια καθαριστικά που εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι θα είναι σωστά και δεν θα θέλουν και πάλι διόρθωση. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι αυτοί που δικαιούνται να πάρουν την έκπτωση, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσα στο 2013 δεν θα πληρώσουν, θα έχουν έκπτωση 20%. Οι άνθρωποι που είχαν χαμηλό εισόδημα και χαμηλή περιουσία, μικρής αξίας περιουσία θα τύχουν απαλλαγές στις τάξεις του 50%. Εκεί οι ανάπηροι, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα έχουν απαλλαγή από το φόρο. Επαναλαμβάνω, ας παρακολουθήσουν όλοι οι φορολογούμενοι που έκαναν διορθώσεις τα καινούργια καθαριστικά αν είναι σωστά. Ωστόσο φαίνεται πως κάποιοι αναμένεται να έχουν εκπτώσεις ή απαλλαγή και κάποιοι άλλοι να πληρώσουν τελικά πιο ακριβά. Από ό,τι φαίνεται κάποιοι με τις αλλαγές που έκαναν και αν δήλωσαν σωστά το εισόδημά τους θα πληρώσουν ενώ μέχρι τώρα θα πληρώσουν περισσότερο, ενώ μέχρι τώρα είχαν κληθεί να πληρώσουν λιγότερο. Ο ΕΝΦΙΑ είναι μία μάστιγα. Και ο αρχικός και ο συμπληρωματικός φόρος. Η Ομοσπονδία και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων παλεύει στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και στην αντικαταστασή του με ένα δικαιότερο φόρο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να ζητήσουν πάντως από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ, τουλάχιστον υπό τη μορφή του διπλού φόρου, εννοείται ότι πρέπει να καταργηθεί. Μιλάμε για ένα φόρο που έχει φόρο και παραφόρο. Και στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, πολλές φορές ο συμπληρωματικός φόρος ήταν μεγαλύτερος από τον κυρίως φόρο. Αυτό νομίζω είναι πάλι παγκόσμια πρώτη για την Ελλάδα. Ο συμπληρωματικός φόρος να είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό φόρο. Άρα, το πρώτο μας μέλημα είναι να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος και να έρθει ένας μελετημένος σωστά και με βάση τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού κράτους, φόρος ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα έχει σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα όλων των φορολογουμένων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω καταρχήν τη συνάδελφο Λένη Παρασκευοπούλου. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει αναστάτωση για άλλη μια φορά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Πελεκούδα. Κύριε Πελεκούδα, καλησπέρα σας. Δεν σας ακούω καθόλου. Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ελάχιστα στο βάθος. Ελάχιστα στο βάθος. Το θέμα δεν είναι τι θα πούμε εμείς, το θέμα βέβαια είναι τι θα μας πείτε εσείς όσον αφορά τα πρωινιακά επιδόματα. Ακούγεστε κύριε Πελεκούδα, σας ακούμε. Πείτε μας για τα πρωινιακά επιδόματα τελικά τι γίνεται, γιατί ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε καταρχήν για εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα μπορούσαν τα επιδόματα να πληρωθούν από αύριο. Είναι τόσο απλό. Αλλά η κυβέρνηση έχει βάλει εμπόδια και τα νομικά τερτύπια
που θα μπορούσε πολύ εύκολα ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του. Να μπουν δηλαδή στους λογαριασμούς των κατοικιούχων. Ναι. Για ποιο λόγο τώρα, πείτε μας, εξηγήστε μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να περιμένει τον Επίτροπο που θα έρθει από κάποια πόλη, δεν ξέρω ακριβώς από πού θα έρθει, για προκειμένου να υπογράψει τα εντάλματα. Αναμενόταν από τη Δευτέρα ο Επίτροπος. Αναμενόταν από τη Δευτέρα. Και αναμενόταν και από πριν δύο μήνες και άλλους πριν δύο μήνες. Αυτή τη δουλειά την κάνουν τώρα, το έχουν κάνει συνέχεια η ίδια κατάσταση. Να έχουν αγωνία οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι, πώς θα πάρουν αυτά τα ψίχουλα. Καταλάβατε. Ο Δήμος από την πλευρά του έχει υπογράψει τα εντάλματα. Και περιμένουμε πότε θα έρθει ο Επίτροπος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Επίτροπος, επειδή έχει ξαναγίνει το συγκεκριμένο θέμα και ξέρουμε ότι είχε έρθει από την Άρτα, από πού είχε έρθει την προηγούμενη φορά. Από την Άρτα. Και τώρα δεν ξέρουμε από πού θα, θα έρθει. Αυτό, ποιος το ορίζει, ποιος θα στείλει τον Επίτροπο και πότε θα έρθει. Ακούστε, ο προηγούμενος Επίτροπος επήρε σύνταξη. Ναι, δεν μιλάμε για τον προηγούμενο. Η κυβέρνηση να καλύψει αυτό το κενό. Αυτό το κενό όμως, όχι δεν το καλύπτει, δεν παίρνει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, καλά, μα δεν καλύπτει και τις ανάγκες των άλλων οργανισμών. Τώρα... Και το Δήμο μας ακόμα έχει καταρρεύσει από προσωπικό. Μάλιστα. Άρα από λοιπόν, προσωπικό. Ο Επίτροπος λοιπόν, πότε αναμένεται, γιατί ο κόσμος περιμένει, υπάρχει πραγματικά οργή και αγανάκτηση με αυτήν την κατάσταση. Ο και Επίτροπος... εγώ συμπάσχω και εμείς είμαστε σε οργή και αγανάκτηση. Ο Επίτροπος πότε θα έρθει να τα υπογράψει, να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Λοιπόν, από ό,τι μας είπαν θα έρθει αύριο, Τετάρτη. Μάλιστα. Αν έρθει τελικά αύριο, σε πόσες μέρες θα πάρουν τα λεφτά τους οι δικαιούχοι. Μετά υπάρχει το... εμείς, εάν τα υπογράψει ο Επίτροπος, μετά υπάρχει ένα άλλο νομικό τερτύπι, το αυτό που λέγεται το μπάσο της τράπεζας. Μάλιστα. Ότι θα πρέπει να μείνουν... Η οποία θα τα κρατήσει τρεις μέρες μέσα στην τράπεζα. Προκειμένου να το κιστούν. Άρα μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, κύριε Περακούδα, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Με όλη αυτή τη διαδικασία, από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να συμφωνήσουμε με αυτή την τη κατάσταση. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο εμπεγμός, αυτά τα ψίχουλα που δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δικαιούχοι για να μπορέσουν να πάρουν... τους να πάρουν αυτά που έχουν ανάγκη. Ωραία. Κύριε Βελοκούδα, άρα λοιπόν θα πρέπει για να λύξει το συγκεκριμένο θέμα με τον Επίτροπο το Υπουργείο Εσωτερικών να ορίσει κάποιον στην καινή θέση που έχει μείνει στο Δήμο της Πάτρας. Δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω καλά. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν λέω πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να ορίσει κάποιον στη θέση του Επιτρόπου που πήρε σύνταξη. Ναι, ακριβώς. Ωραία, δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, περιμένετε για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορείτε αυτό να το κάνετε εσείς εσωτερικά ως Δήμος. Εάν, όχι, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε Επίτροπο. Εάν κάνουμε, παρακάψουμε τον Επίτροπο και δώσουμε τα χρήματα, θα βρεθούν τα χρήματα να είναι παράνομα τα δώσαμε. Μάλιστα, και θα τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, και θα μας πούνε άλλη διαδικασία μετά. Ναι, άρα λοιπόν το θέμα αυτό έγκυται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έρχεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Κοινωνικών. Μπαίνουν πολλά υπουργεία μέσα στη μέση. Όλα αυτά τα υπουργεία για να οριστεί ένας επίτροπος. Όχι, το είναι το ελεκτικό συνέδριο σε αυτό. Μάλιστα. Είναι το ελεκτικό συνέδριο, αλλά δεν είναι. Ωραία, τώρα δεν δηλαδή, είναι. Αποκλείεται... Αυτή είναι η κυβέρνηση. Εκεί είναι όλε οι ευθύνε. Ωραία, αποκλείεται αυτό να γίνουμε τις εκλογές. Και εκεί πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εσείς έχετε καλέσαμε πριν τις γιορτές. Να δώσουν τα επιδόματα αυτά, να κάνει και ο κόσμος γιορτές. Αλλά φαίνεται για την κυβέρνηση και για αυτούς που κυβερνάνε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους νοιάζουν οι ανάγκες των εργαζομένων. Δεν έχουν αυτοί για αυτούς άγιες μέρες. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πει, ας πούμε, να ρωτήσω κάτι. Η διαδικασία από το Δήμο όσον αφορά στον Επίτροπο έχει γίνει. Δηλαδή έχετε ζητήσει. Τους περιμένουμε με τα εντάλματα στα χέρια. Εμείς τα έχουμε ετοιμάσει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, κύριε Πελεκούδα, δεν ξέρω αν έχετε γνώση. Όπου δεν υπάρχει επίτροπος, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο δηλαδή είναι αυτά τα υπουργεία να ορίσουν έναν επίτροπο για να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι. Αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα με τον επίτροπο είναι και από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή, όταν υπήρξε η ανάληψη των καθηκόντων σας, δεν βρήκατε επίτροπο. Σωστά. Είχε φύγει ήδη με σύνταξη ο άνθρωπος. Και έχουμε τώρα δηλαδή 6-7 μήνες που περιμένουμε να ορίσουν επίτροπο. Κύριε Πελεκούδα. Εμείς δεν έχουμε καμία αντιδικία με τον κύριο επίτροπο.
Ναι, καλά, το καταλαβαίνουμε αυτό, ο δημόσιος υπάλληλος είναι. Λοιπόν, πάντως ξεκαθαρίζεται. Ναι, κύριε Πελεκούδα. Είναι αυτή της κυβέρνησης. Αυτό. Εσείς δεν μπορείτε να ορίσετε επίτροπο. Όχι, δεν μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Γιατί θέλω να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τις προηγούμενες ημέρες είναι αλλεπάλληλα τα τηλεφωνήματα. Τώρα οι άνθρωποι δικαιούχοι πραγματικά, επειδή γνώριζαν ότι υπάρχει μια ημερομηνία 15 Ιανουαρίου και ξέρουν ότι πλέον θα υπάρξει νέα καθυστέρηση, πραγματικά παίρνουν σε απόγνωση και είναι κάποιοι οι οποίοι, όπως μου μεταφέρουν συνάδελφοι στο ακουστικό, κλαίνε γιατί για δύο μέρες αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε πόσο δύσκολα περνάνε. Κοιτάξτε να σας πω, έχω μιλήσει και μιλάω με πολλοί κόσμο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και πραγματικά τους καταλαβαίνουμε, γιατί πρόκειται δηλαδή για μια συμπεριφορά της κυβερνήσης απάνθρωπη, για μεγάλον εμπεγμό. Γιατί αυτό είναι, αυτό τίνει να γίνει διαχρονικό. Αλλά εμείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν λέμε λόγια. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος και αυτός που δεν παίρνει το επίδομα, το προνοιακό, να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ τους. Μάλιστα. Πρέπει να φτιάξουμε μια συμμαχία όλοι μαζί. Ναι. Να μπορέσουμε αυτή την πολιτική να την ανδρέψουμε. Ωραία. Δεν μπορούμε Πελεκούδα. Να περιμένουμε και προς τις εκλογές που έρχονται. Έτσι. Πρέπει να βγάλουμε και συμπεράσματα. Λοιπόν, να πάρουν μήνυμα. Έχουν υπάρξει πιέσεις από την πλευρά του Δήμου να οριστεί τέλος πάντων αυτός ο επίτροπος. Συνέχεια σε πιέσεις είμαστε και συνέχεια με τον προϊστάμενο εδώ στην Πάτρα που είναι. Το οποίο λέει εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι από το ελεκτικό συνέδριο, λες και πρόκειται ωραία, και άλλο λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει δώσει κάποια απάντηση. Περιμένουμε την παρέμβαση και του ίδιου του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να περιμένουν έτσι και να παίζεται ένα παιχνίδι από, όπως λέτε, από τα συναρμόδια Υπουργεία εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε και το έχετε καταγγείλει. Ακούστε, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος έχουμε παρέμβει. Καταλάβατε. Να παρέμβετε πάλι. Και μας βάζουν τα νομικά τερτύπια. Το ξέρω, πρέπει... το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Κάντε κάτι, κύριε Πελεκούδα. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, αν βγάλουμε όλα τα τηλεφωνήματα στον αέρα και μεταφέρουμε την απόγνωση αυτών των ανθρώπων, δεν θα φτάσει μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνω και είμαι μαζί τους και συμπάσχω και εγώ μαζί. Ωραία. Και λοιπόν, και περιμένουμε, λοιπόν, κύριε Πελεκούλδα, περιμένουμε να κάνετε κάτι. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ξέρω αύριο, ότι είναι δεμένα τα χέρια σε κάποια πράγματα. Αλλά πραγματικά περιμένουμε, δεν ξέρω, την παρέμβαση του Δημάρχου. Κάντε μια κινητοποίηση. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Ας υπάρξει μια παρέμβαση στο ελεκτικό συνέδριο επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει η Πάτρα επίτροπο και να τρέχουν τόσα θέματα και να έχουμε τους ανθρώπους και να περιμένουν και να περιμένουν. Με αυτά τα χρήματα ζουν. Εσείς ας υπάρξει μια παρέμβαση. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς αυτό. Μιλάτε καθημέρα με ανθρώπους που έρχονται στην Πρόνοια και το ξέρουμε. Έχετε δίκιο. Έχετε έτσι. Δίκιο. Λοιπόν, κύριε Πελεκούδα, κάντε κάτι σε αυτό το θέμα. Δεν μιλάω τώρα για σήμερα και αύριο. Κάντε κάτι, μια παρέμβαση ως Δήμο. Να λυθεί αυτό μένει, το θέμα. Αυτό που λέτε πρέπει να κάνουμε κάτι. Μαζί γιατί... με τους δικαιούχους, θα είναι στο πλευρό σας. Να ξέρετε ότι ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον, ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα προνοιακά επιδόματα, είναι και άλλα, είναι και τα φάρμακα που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως, είναι βεβαίως και τα αναλώσιμα που παίρνουν, βάζουν πόδια στα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο το προνοιακό, αυτό το πάρετε υπόψη σας, ότι αυτό το προνοιακό επίδομα είναι ψίχουλα, ναι, δεν προλαβαίνουν στις επόμενες 3-4 μέρες, τους τελειώνουν και παίρνουν μετά από 2 μήνες πάλι χρήματα. Δεν είναι κάτι αυτό το επίδομα. Γι' αυτό τέλος πάντων πρέπει να γίνει κάτι συνολικά. Ορίστε. Πρέπει να γίνει κάτι, όχι σήμερα, αύριο, γενικώς να γίνει κάτι γενικώς, για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικώς, εντάξει, να βγάλουμε συμπεράσματα ότι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που στηρίζουν τα κόμματα, την πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους και μπροστά στις εκλογές να βγάλουν συμπεράσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πελεκούδα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θέλουμε γενικότερα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Θα κλείσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας για να μπορούμε να μιλάμε από τα ακουστικά. Ναι, θα την κλείσω ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Θα κλείσετε τον ήχο από την είμαστε εντάξει, μας ακούτε κυρία μου. Σχετικά, ναι, με το θάνατο που συνεκλώνησε το Πανελλήνιο του Μπάμπη Κολέ, ναι, θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως. Ήταν 2 χρόνια καρκινοπαθής.
και έφτασε 180 κιλά. Μήπως όμως, όπως έχω συγγενείς, τους οποίους ενθάψανε με νεκροφάνεια και τους βγάλανε αμέσως, να τα αφήσανε να σκάσει. Μήπως ήταν νεκροφάνεια ο θάνατος αυτός, ο απότομος θάνατος του Μπάμπη Ολέ. Και πρώτα απ' όλα, ο Μπάμπης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, με χασίσια κλπ. Ήταν καθαρός ρεμπέτης. Μπορεί το χασισάκι του να το έπινε, αλλά ή το κρασάκι του, μάλιστα, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μήπως του εφάψανε με νεκροφάνεια, λέω, γιατί κάτι συγγενείς μου τους εφάψανε με νεκροφάνεια. Μάλιστα. Κατάλαβα, ξέρετε τι πάει να πει το έξι νεκροφάνεια. Μάλιστα. Δεν σας ακούω καλά, κυρία μου, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα έχει γραμμή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γεια σας. Εγώ ακούγομαι. Ναι, ναι, κυρία μου, ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Ναι, να είστε καλά, καλή χρονιά. Μετά το αφιέρωμα και πολύ καλό και σύντομο βέβαια, στον Πάπη τον Κολέ, ας είναι ελαφρύ το χώμα του ανθρώπου που θα τον σκεπάσει, τον σκέπασε, μας ρίξατε στον έμφυα. Λοιπόν, με ακούτε? Βεβαίως. Εγώ έχω ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει όσον αφορά τους γιατρούς με, ναι, το νοσοκομείο τον Άγιο Ανδρέα. Σας ακούμε. Λοιπόν, έχω κλείσει μέσω του παιδί και τα λοιπά ραντεβού ότι θα πήγαινα 23 του μηνός να πάρω φάρμακα και να κάνω μια σύνδεση στον καρδιολόγο. Ναι. 20-21 του μηνός με παίρνει η αρμόδια επιτροπή μια κοπέλα ευγενέστατη, μου λέει ακυρώθηκαν τα ραντεβού των γιατρών και του ενός και του άλλου. Της λέω κάποιος άλλος, δεν υπάρχει? Όχι, λέει, υπάρχει και θα ακυρωθούν. Μαθαίνω από τους διαδρόμους ότι κανένας γιατρός δεν ερχόταν 23 του μήνα, Χριστούγεννα, να μείνει να εξετάσει εμένα ή τον καθέναν. Λοιπόν, μου δίνει ραντεβού για 14, για αύριο, για μεθαύριο. Με παίρνω τηλέφωνο χτες και μου λένε, ξέρετε κάτι, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον γιατρό, εγώ ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους κλινικάρχες εκεί, κάτι παίζει τον Άγιο Ανδρέα, θα πάμε 28 του μήνα. Εγώ αυτό το διάστημα, επειδή δυσκολεύομαι να πάρω τα φάρμακα και να με κοιτάξει και ένας γιατρός, είμαι στον αέρα. Εκτός από μένα είναι χιλιάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες χιλιάδες πολύ άτομα, σωστά, πολύ σε όλη σωστά την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, και αυτό είναι η αφορμή που σας παίρνω τηλέφωνο, όταν θα πλακώσουν αυτές τις μέρες εκεί οι δίθενες σωτήριες που θα μας σώσουν, να πείτε σε αυτούς που θα τολμήσουν να μιλήσουν για υγεία, ότι εγώ το κορόιδο πατρινός Έλληνας πολίτης πλήρωνα 32 χρόνια ΤΕΒΕ και είμαι ανασφάλιστος. Και είμαι στην ίδια ουρά, είμαι στην ίδια ουρά με τον γύφτο και με τους μετανάστες. Αυτό μπορεί κανένας να μου το λύσει την απορία, το πρόβλημα? Για θα έρθουν πολλοί εκεί και επειδή σας παρακολουθώ, θέλω να ρωτήσετε κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Το θέμα της υγείας άλλωστε είναι ένα από τα κυριότερα. Εγώ δυσκολεύομαι να πάρω τα φάρμακά μου γιατί είναι ακριβά. Δεν σας ακούω. Είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν και που θέτουμε γενικότερα. Θα το θέσουμε και σε όσους περάσουν αυτές τις μέρες από εδώ. Μας ακούτε, κυρία μου? Ναι, μας ακούει ο κύριος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Σήμερα πέρασε ο ταχυδρόμος εδώ. Ναι. Πρώτα ο ταχυδρόμος επέρανε και έφερε καμιά σύνταξη και του λέγαμε, εγώ έρχεται ο ταχυδρόμος. Τώρα ο ταχυδρόμος, μόλις τον βλέπεις, παθαίνει ταραχή. Ήρθε ο ταχυδρόμος και έφερε το νερό. Σόι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι κατοίκοι εδώ. Ναι. Εμένα έχει το νερό. 44 και 40 το νερό. Ναι. Αξία νερού. Και καταλήγει και 125 ευρώ. Σε ποια περιοχή εννοείται 125 ευρώ το νερό? Ναι. Το δίμηνο. Εδώ, να το τι λέει. Τώρα, σας διαβάσω όλα. Πάγιο λέει 1180. Δικαίωμα χρήση αποχέτευση 13 και 32. Σε ποια περιοχή είστε, κυρία μου? Στη Νέα Πολύ. Εδώ λέει, στρογγυλοποίηση προηγουμένου λογαριασμού 0. Λέει, στρογγυλοποίηση πληρωτέου ποσών 0,24. Αξία νερού 44 και 40. Και λέει, σύνολο τελών 69 και 76. Μετά λέει, ειδικό τέλος εκτέτεια 35 και 52. ΦΠΑ λέει νερού, λέει 13%, πάει 5 και 77. Μετά έχει πάλι ΦΠΑ λοιπόν χρεώσεων με 23%, 13 και 95. Μετά λέει, σύνολο προσθετών 55 και 24. Σύνολο λέει 125 ευρώ. Δηλαδή τι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουν μουρλαθεί αυτοί. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ο προηγούμενος λογαριασμός.
Που συνήθως τώρα για το νερό πληρώνεται περίπου τα ίδια ποσά. Πόσο ήταν το ποσό? Το προηγούμενο. Ναι, τι πριν από δύο μήνες. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί δεν το έχω το χαρτί εδώ. Καλά, κατά, περίπου κυρία μου, περίπου. 50 ευρώ, 60, κάτι τέτοιο, 65. Μάλιστα, λοιπόν. Ένα γειτονά μου εδώ μου λέει, σου ήρθε το νερό ταχυδρόμος. Του λέω, ναι. Μου ήρθε. Πόσο μου σου ήρθε, μου λέει 125. Σε ένα πόσα ήρθε 120. Ρε άλλος 110, δηλαδή τι γίνεται. Τώρα έχουν πάσει και μόνοι στο βαρκό. Διπλάσια δηλαδή, διπλάσια, έχει διπλασιαστεί. Όχι διπλάσια, τριπλάσια. Διπλάσια. Δηλαδή από 50 ευρώ που πλήρωνα ή παραδείγματος χάρη δεν θυμάμαι τώρα 65, γιατί είναι χειμώνας δηλαδή το καλοκαίρι, δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε και βρίσκουμε. Απευθυνθήκατε στη ΔΕΗ ΑΠ. Όχι, γιατί τώρα το μεσημέρι μου το σήμερα ήρθανε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού λοιπόν ήρθε σήμερα, φαντάζομαι ότι δεν ήρθε μόνο σε εσάς, ήρθε και σε άλλους όπως λέτε. Ναι, ήρθε και σε άλλους, αλλά τι γίνεται, εδώ μου λέει αξία νερού 44 και 40. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, κύριε μου. Αύριο θα έχουμε ένα ρεπορτάζ με τον κύριο Παπανικήτα, τον πρόεδρο της ΔΕΑΠ, να δούμε γιατί αυτές οι διαφορές στους λογαριασμούς στην περιοχή της Νεάπολης. Γιατί εδώ πέρα στη Νεάπολη ο γειτονάς μου που είναι απέναντι από μένα, ναι, 120 ευρώ, 125 εμένα, 44 και 40 το νερό μου και μετά αρχίζει. Φάπα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή πρέπει να είναι να πούμε, οι καραγκιόζες οι άνθρωποι, με συγχωρείτε για τη φράση μου, αλλά έτσι εξηγείται. Μπορεί να έχει γίνει και κάποιο λάθος, να το δούμε. Όλα μειώνονται και αυξύνει το νερό που το λέει ο Θεός ντάπα. Λοιπόν, όχι κυρία μου, έχετε δίκιο, θα το δούμε. Ακούστε με λίγο, θα έχουμε απάντηση αύριο από τον κύριο Παπανικήτα για αυτά τα θέματα. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κυρία μου. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίο 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6943. 21-21-50. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Η πεζογέφυρα στην περιοχή Κρυαϊτεών έχει κλείσει με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν να περάσουν από το σημείο. Διαμαρτύρονται και ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων για την συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή της. Οργική αγανάκτηση στην περιοχή Κρυαϊτεών, με τους κατοίκους να καταγγέλουν για διαφορία τους αρμοδίους απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με την διέλευση των πεζών. Η αερογέφυρα μέσω της οποίας περνούν οι πολίτες έχει κλείσει, καθώς έχει κρυθεί φαίνεται ακατάλληλη και μάλλον επικίνδυνη. Το πρόβλημα που έχει η περιοχή των Ιτεών και τα σχολεία είναι η πεζογέφυρα εξήλυνη. Η πεζογέφυρα εξήλυνη έχει φτιαχτεί το 1997, μετά από απέτηση των κατοίκων, γιατί έχει γίνει πολλά δυστυχήματα. Εφτάσαμε στο σημείο το 2015, εν έτη 2015, η γέφυρα μην έχει καμία συντήρηση και να μην χρησιμοποιείται, με κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα των κατοίκων και των σχολείων που θέλουν να περάσουν απέναντι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι είναι και κλειστά αυτή τη στιγμή κάποια σημεία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτά τα έχει βάλει καινούρια δημοτική αρχή, τα σηματοπλέγματα.
να δείξει ότι είναι επικίνδυνα. Όπως τονίζεται, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις. Ωστόσο, το αίτημα των κατοίκων για την επισκευή της αερογέφυρας, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να παίρνουν από εκεί, δεν έχει εισακουστεί. Οι κάτοικοι τονίζουν πως θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Ενώ παράλληλα αναφέρουν πως δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι αρμόδιοι πως στην περιοχή υπάρχει σχολείο και από τον δρόμο, ο οποίος είναι ταχείας διέλευσης, περνούν καθημερινά δεκάδες παιδιά. Έχουμε στείλει σε ασύλλογο των γητεών τόσα διαβήματα και στην περιφέρεια και στο Δήμο Πατρέων. Και το μόνο που απαντάνε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ενέργειες που κάναμε το 97 έχει φτιαχτεί η γέφυρα. Εντάξει, φτάσαμε το 15. Θα γίνουν ατυχήματα. Ο κόσμος δεν μπορεί να πέρασει απέναντι. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι, υπάρχουν και παιδιά που η μόνη διέξοδο είναι να πάνε από την από εκεί πλευρά και την από εδώ. Σε αυτό το σημείο που μιλάμε, σταματάει η στάση του λεωφορείου του 5. Ο κόσμος πού θα πάει, στην από εκεί πλευρά που είναι το φανάρι και στην από εδώ. Άλλη δεν υπάρχει. Την πρέπει να γίνει μια συντήρηση. Βλέπετε τη γέφυρα. Έχει σαπίσει όλοι και τα υποστηλώματα και τα ξύλα. Αυτό είναι επικίνδυνο και έχει ανοίξει η γέφυρα στη μέση. Πρέπει να φτιαχτεί την αργή αυτή η πεζογέφυρα. Ή η άλλη λύση να την πετάξουν. Μέση δεν υπάρχει. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 18:30 στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΗ. Να είστε καλά, γεια σας. Γκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία